ένα βραβείο με ένα πολύ όμορφο γκολ. Καταρχήν, θέλω να μας πει αν το θεωρείτε ένα από τα καλύτερα γκολ της καριέρας σου, γιατί πραγματικά ήταν ένα γκολ που εντυπωσίασε. No, I make some good goals. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο. Έχω πετύχει αρκετά ωραία γκολ στην καριέρα μου. Δεν έχω πετύχει πάρα πολλά, αλλά τα περισσότερα από αυτά ήταν ωραία. Και αυτό επίσης ήταν ένα όμορφο γκολ. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο που έχω σημειώσει. Ξαφνικά το παιχνίδι με τον Πλατανιά απέκτησε μια ξεχωριστή σημασία. Είναι ανοιχτή μια υπόθεση, φανταζόμαστε όλοι τη γνωρίζει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρεθεί ξαφνικά στην κορυφή της βαθμολογίας. Πώς θα αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές του Δικεφαλού όλα αυτά? Όχι, είμαστε όλοι ήρεμοι, δεν είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Είμαστε όλοι υγιείς, είμαστε όλοι έτοιμοι και θέλουμε γενικότερα να πάρουμε αυτούς τους 6 βαθμούς και στο κύπελο που χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι να κάνουμε την προσπάθεια να ανατρέψουμε την εις βάρος μας κατάσταση. Πολλοί λένε ότι έλειψε ο ίδιος στο πρώτο μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί ότι είναι έτοιμος να κάνει τη διαφορά, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε επόμενο μάτς. Θέλω πάντα να βοηθάω και να δίνω ό,τι έχω για τους συμπαίκτες μου και για την ομάδα, γιατί είμαστε μια οικογένεια. Θεωρώ ότι έχουμε τις πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι καλό, όπως έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και στα παιχνίδια που παίχτηκαν τώρα στο Champions League. Ο καθένας έχει τις δικές του πιθανότητες, οπότε και εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.